Λοιπόν, αφού είδαμε λοιπόν τις καλύτερες πρώτες ζαριές, τις πρώτες μονές ζαριές, τις καλύτερες στο Μπάγκαμον, άρα και στις πόρτες, τώρα θα ασχοληθούμε με τις διπλές ζαριές. Οι διπλές πρώτες ζαριές δεν βρίσκουν εφαρμογή στο Μπάγκαμον, είπαμε απαγορεύεται η πρώτη ζαριά στο Μπάγκαμον να είναι διπλή. Άρα μιλάμε μόνο για το ελληνικό παιχνίδι πόρτες. Η καλύτερη διπλή πρώτη ζαριά στις πόρτες είναι οι εξάρες. Γιατί προχωράμε πάρα πολύ στην κούρσα με μια μόνο ζαριά, προχωράμε 24 πόντους εναντί του αντιπάλου και μπορούμε να κάνουμε δύο πόρτες κλειδιά, δύο πολύ χρήσιμες πόρτες. Η μία είναι αυτή που φαίνεται κάτω στη θέση 7, ξεκινώντας τον αποκλεισμό του αντιπάλου, και η δεύτερη πόρτα είναι στη θέση 18, γιατί αρχίζουν τα πίσω πουλιά και κινούνται, διαφεύγουν. Αυτή είναι η καλύτερη πρώτη ζαριά στις πόρτες, η διπλή. Έχει equity, δηλαδή το όφελός μας από το σωστό παίξιμό της είναι συν 0,301 όπως φαίνεται στο πινακάκι αυτό πάνω πάνω. Δηλαδή γινόμαστε κατά 30% καλύτεροι του αντιπάλου, περίπου. 301 χιλιοστά, 30%. Οποιοδήποτε άλλο παίξιμο της ζαριάς εξάρες είναι κατώτερο. Να δούμε πάλι το σωστό παίξιμο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, η δεύτερη καλύτερη διπλή πρώτη ζαριά στις πόρτες είναι τα ντόρτια ή οι τεσσάρες. Λοιπόν, αυτά τα ντόρτια, σε ένα παλιό εγχειρίδιο ταβλιού που είχα, ούτε ξέρω που βρίσκεται πλέον, αναφερόταν από τους συγγραφείς ότι η καλύτερη γενικώς πρώτη ζαριά στο τάβλι είναι τα ντόρτια. Είναι λάθος φυσικά, τα πράγματα άλλαξαν έκτοτε. Τα ντόρτια όμως παραμένουν μια καλή ζαριά και παίζεται ως εξής. Κινούμε τα δύο πίσω πουλιά στη θέση 20, μετακινούμε την πόρτα μας δηλαδή, καταλαμβάνοντας την πόρτα κλειδί του αντιπάλου την 20, και από τη μεσόπορτα παίζουμε τα άλλα δύο πουλιά, ξεκινώντας τον αποκλεισμό του αντιπάλου. Άρα το καλύτερο παίξιμο είναι αυτό εδώ. Το equity όπως βλέπουμε εδώ, το equity είναι συν 0,238. Είναι πάρα πολύ καλή η ζαριά αυτή. Η τρίτη καλύτερη πρώτη διπλή ζαριά θα είναι σίγουρα μεταξύ των άσων και των τριάρων. Οι τριάρες, οι άσοι έχουν equity συν 168, οι τριάρες συν 163. Άρα οι άσοι είναι ελαφρώς καλύτεροι από τις τριάρες. Για να δούμε λίγο και τις διπλές. Συν 176. Είναι καλύτερες και από τις τριάρες και από τους άσους οι διπλές για πρώτη ζαριά. Και οι διπλές λοιπόν παίζονται έτσι. Ξεκινάμε για τα καλά τον αποκλεισμό του αντιπάλου. Δεν κουνάμε τα δύο πίσω πουλιά. Παίζουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Η άση λοιπόν είναι στο συν 0,168. Είναι μια καλή πρώτη ζαριά γιατί κόβουμε όλα τα μεγάλα ζάρια του αντιπάλου από την πίσω του πόρτα. Αρχίζουμε και χτίζουμε ένα γερό στρατόπεδο και παίζουμε φυσικά με αυτόν τον τρόπο. Και η ζαριά τριάρες. Το σκεπτικό είναι το ίδιο, η στρατηγική. Ξεκινάμε με το να δημιουργούμε προβλήματα στον αντίπαλο, φτιάχνοντας ένα γερό στρατόπεδο. Το καλύτερο παίξιμο είναι αυτό. Πολύ κοντά όμως έρχεται το παίξιμο το οποίο βάζει μπροστά τη διαφυγή των πίσω πουλιών. Αυτό δηλαδή.
είναι πάρα πολύ κοντά στο πρώτο παίξιμο. Η χειρότερη διπλή πρώτη ζαριά για τις πόρτες είναι οι πεντάρες, οι οποίες το φεύγα είναι κορυφαία ζαριά, έχει το μεγαλύτερο equity από όλες τις ζαριές, μονές και διπλές, από όλα τα παιχνίδια του τάβλη, πόρτες, πλακωτό και φεύγα. Είναι πολύ χρήσιμη λοιπόν ζαριά, καταπληκτική ζαριά στο φεύγα. Στις πόρτες είναι η χειρότερη διπλή που μπορούμε να φέρουμε για αρχική. Και ο τρόπος φυσικά είναι γνωστό σε όλους. Είναι αυτό το παίξιμο. Από τη μεσόπορτα, δύο πουλιά και κάνουμε την πόρτα 3 του στρατοπέδου μας, την 22 του αντιπάλου.